Αυτός είναι ο Φλωριάν Μάρκου, παγκόσμιος πρωταθλητής στο box, έχοντας την κατοχή του την IBF Welterweight Belt με 14 επαγγελματικούς αγώνες, από τους οποίους έχει κερδίσει τους 13 με 8 KO, ενώ έχει φέρει μόνο μία ισοπαλία. Προσωπικά τον παρακολουθώ πολλά χρόνια, καθώς όταν ήμουν 15 παίζα και εγώ πυγμαχία, στοχεύοντας πάντα να μάθω πως είναι η αίσθηση του να είσαι δυνατός. Για τις επόμενες 100 ώρες θα προπονηθώ όπως ο Φλωριάν κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου και στο τέλος του βίντεο θα επιχειρήσω να επιβιώσω τουλάχιστον ένα γύρο με έναν επαγγελματία boxer του Αρμάγου με στόχο να εκπληρώσω επιτέλους το παιδικό μου όνειρο. Πρώτα όμως, throwback 2 μήνες πριν όπου έκανα βιντεοκλήση μαζί του για να δούμε αναλυτικά πως τρώει και προπονείται ένας παγκόσμιος πρωταθλητής. Έλα, Champion, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλά είσαι? Μια χαρά, εσύ? Καλά και εγώ, δόξα τω Θεώ, εδώ. Παρακολούθησα και τα βίντεο σου και μπράβο, συγχαρητήρια, γιατί είναι κάτι ξεχωριστό. Αλλιώτικο από τους άλλους. Εγώ ξυπνάω πολύ νωρίς. Εγώ αρκετό καιρό που έχω κάνει αυτό το πρόγραμμα. Ξυπνάω περίπου 4,5 ώρα το πρωί. Πάω τρέχω κάπου στα 10 χιλιόμετρα. Μετά γυρνάω σπίτι, μπάνιο με πάντα με κρύο νερό και μετά τρώω πρωινό. Αυγά, μπροστά, ομελέτα, oats με πρωτεΐνη, blueberries. Το box έχω κατά τις 12 η ώρα. Protein shake μαζί με κρεατίνη. Και μετά έχω φάγει το συνήθω κόκκινο κρέας και σολομιλό. Τρώω και σηκώτια. Εγώ, όργανα. Ναι. Τα πιο nutrients εννοείται. Τρεις φορές την εβδομάδα έχω βάρη. Τελειώνω τα βάρη, πάω σπίτι. Τρώω πάλι κρέα περίπου 5 ώρες, 6 ώρες πριν κοιμηθώ. Φυσιολογικά κοιμάμαι κατά τις 10, το πολύ 11 η ώρα. Πόμπα, νομίζω ότι με κάλυψες πλήρως. Σε ευχαριστώ και πάλι για τον χρόνο σου, έτσι. Love you. Φιλιά πολλά. Αυτός είναι ο Γιώργος Αρμάγος, ιδιοκτήτης του Αρμάγος Gym και ο άνθρωπος όπου έμαθε την κυριολεξία στο Φλωριάν Μάρκου να παίζει box. Το Φλωριάν το ξέρω από το 12 του. Είμαι πολύ περήφανος για αυτά που έχει καταφέρει. Περιμένω και ξέρω ότι θα κάνει πολύ περισσότερα ακόμη. Πρώτη προπόνηση δεν μπορούσε παρά να ήταν πυγμαχική και αφού έκανα πολύ καλό ζέσταμα σε όμους και γενικότερα σε όλο μου το σώμα, ξεκίνησα σκιαμαχία με τον δάσκαλο να μου μαθαίνει πώς να δίνω μεσοστεχνική απλά αλλά και ποιος είναι τα χτυπήματα, ενώ στη συνέχεια φόρες απαντάς και στα δυο μου χέρια ακολουθούμε ένα μπογάτια για να δουλέψουμε στους στόχους. Τέλος, για να κλείσουμε την προπόνηση δεν μπορούσα να λείπουν και τρεις γύρεις στο σάκο, έτσι. Πολύ ωραία, ωραία. Λίγο σκιαμαχία δουλεύοντας στο footwork, εννοείται ένα καλό δεκάλεπτο σκηνάκι και επιτέλους η πρώτη προπόνηση έλαβε τέλος. Εντάξει, μάγκες, πρέπει να το ομολογήσω, μου έχουν ξυπνήσει φουλ αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια. Τέτοια πυγμαχική προπόνηση είχα να κάνω από το 2011. Η ώρα είναι 7.30, έχουμε μείνει λίγο πίσω στο πρόγραμμα. Κανονικά θα πρέπει να έχω φάει ήδη βραδινό. Παρ' όλα αυτά το δικαιολογώ καθώς είναι πρώτη μέρα από αύριο. Τέτοια ώρα νομίζω θα είμαι ψόφιο στο κρεβάτι, έτοιμο για ύπνο. Ρίση πασμάτι, ένα μοσχαρίσιο στέικ στην ψυσταριά, το ματίνια κομμένα στα δύο και μισό αγκούρι όλο σε ένα μπολ. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο χαίρομαι που ο Φλωριάν έχει παρόμοια διατροφή με τη δικιά μου. Το να τρως animal based γενικότερα είναι ό,τι πιο top μπορείς να κάνεις τόσο για την υγεία σου και γενικότερα για το performance που έχεις έξω στη ζωή. Μπάμπα, τα κατέβασα όλα, καθώς η αναπλήρωση θερμίδων ήταν αυτό που χρειάζονταν πιο πολύ από όλα το σώμα μου. Θε special, πραγματικά, ό,τι έπρεπε. Μπόλικο νερό εννοείται και βραδινή βόλτα τη Μέλανη στο πάρκο. Η ώρα είναι 10 παρα 10. Και φανταστείτε ότι στις 5 θα με περιμένει και ο δάσκαλος έξω από το γυμναστήριο, θα με πάει αυτός για τρέξιμο. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε και άλλους αθλητές μαζί. Προφανώς το τρέξιμο. Και οτιδήποτε κάνεις είναι πιο ευχάριστο πάντα με παρέα. 4,5 ώρα χτύπησε το ξυπνητήρι. Χωρίς πολλά-πολλά ετοιμάζομαι, βάζοντας κάλτσες, μπαταρία στο πατίνι για να πάρει μπρος προφανώς και φύγαμε στους δρόμους για το πρωινό μου τρέξιμο. Οπ, καλημέρα, δάσκαλε. Οπ, τι κάνετε, καλημέρα. Καλά. Κάποιοι από τους αθλητές ήταν ήδη μέσα, ενώ οι υπόλοιποι κατέθεσαν 1-2 λεπτά αργότερα. Και αφού τους γνώρισα όλους, κατεβήκαμε παραλία στο ύψος από τις ομπρέλες και κατευθείαν ξεκινήσαμε τρέξιμο με κατεύθυνση στο λιμάνι. Για να καλύψουμε την απαιτούμενη απόσταση των 10 χιλιόμετρων, έπρεπε να κάνουμε ομπρέλες λιμάνι, λιμάνι χώρο μουσικής και πάρα ομπρέλες. Αν και γενικότερα το τρέξιμο είναι από τα δυνατά μου σημεία, τα παιδιά του Αρμάγου με άφησαν πραγματικά χιλιόμετρα πίσω, καθώς τερμάτισα τελευταίος με διαφορά 3-4 λεπτών από τον προηγούμενο. Άφησαν και 5 λεπτά πίσω. Δύο σακούλες πάγωμα βλέπεις να κουβαλάω, καθώς ο Φλωριάν είπε κρύα μπάνια. Και εφόσον έχω τη νέα μου μπανιέρα στο μπαλκόνι για cold plunge, δεν μπορούσα παρά να μην τη γεμίσω για μια αντρική βουτιά από θεραπείας. Κανονικό εγγενίασμα, να ξέρετε. Έχω πάρει την μπανιέρα εδώ και 3-4 μέρες και έκανα postpone το πρώτο παγωμένο μπάνιο για το συγκεκριμένο βίντεο. Άρχισα σε όλο τον πάγο μέσα, ξεντήθηκα και εννοείται μπήκα μέσα. Ξεκινάμε. Ωρε φίλε. Σίγουρα όχι το πιο παγωμένο μπάνιο που έχω κάνει. Εννοείται όχι και το πιο ζεστό. Το χειμώνα θα παγώσει το πετσί μου εδώ μέσα, να ξέρετε. Σειρά έχει το πρώτο γεύμα της ημέρας, το οποίο αποτελείται από αυγά, γιαούρτι, πρώτη γκρανόλα, μέλι και τόπινγκς. Το πρωινό έχει σερβιριστεί. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς περιμένω να βάλω την πρώτη μπουκιά στο στόμα μου μετά από τόσο τρέξιμο χωρίς πλάκα. Έχω και καιρό να φάω αυγά. Με τρεις μόνο μπουκιές καταβρόχθησα τα μάτια, ενώ μέσα σε 2 λεπτά περίπου είχα αδειάσει και τον πόλεμο το γιαούρτι. Το πρόγραμμα τώρα έχει ως εξής. Δουλίτσα στον υπολογιστή, πρέπει να κάνω revision σε κάποια βίντεο
οποία κατά πάσα πιθανότητα έχετε ήδη δει, είναι το πρώτο από Τόκιο. Κατά τις 9 θα σκάσει μύτη κοστίζω από τις αίρες ο χειροπράκτης, ο οποίος θα μου κάνει κάποια adjustments, γιατί το σώμα μου είναι τέρμα ταλαιπωρημένο από το ταξίδι στην Ιαπωνία. Και το ότι παίζω μπάλα 100 ώρες του Φλωριάν Μάρκου τώρα καπάκι μετά από αυτό, σίγουρα δεν είναι και το πιο υγιεινό. Και εννοείται στις 12 έχουμε προπόνηση πυγμαχίας. Θα είναι όλα τα παιδιά που πήγαμε για τρέξιμο το πρωί, για κατά πάσα πιθανότητα ακόμα περισσότεροι. Το workout ξεκινάει κλασικά με ζέσταμα, ενώ τη θέση του λίγο μετά θα πάρεις και αμαχία μπροστά από τον καθρέφτη. Σειρά έχει επαφή με αντίπαλο που χωριζόμαστε σε ζευγάρια και εκτελούμε ασκήσεις ο ένας πάνω στον άλλο. Έχω ξεσυνηθίσει να παίζω ξύλο. 10 χρόνια, 11 εκτός ring. Άστο να πει λίγο Σίνης, αλλά θέλει προσεκτικά γιατί δεν φοράει βασελάκι. Αυτός είναι ο Λεωνάρντο Σίνης, επαγγελματίας MMA fighter με πολλές διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Εκτός από ζευγάρι μου στην προπόνηση τώρα, ο δάσκαλος μου είδε πως αν θέλω να παίξω στο τέλος με κάποιον πολύ δυνατό, αυτός πρέπει να είναι ο αντιπαλός μου. Και εγώ χωρίς να έχω ιδέα τι πάω να κάνω, προφανώς και δέχτηκα. Επαφή τέλος. Πάμε για 3-3 λεπτά κάψιμο στους σάκους. Νιώθω ότι θα ξεράσω σοβαρά. Δεύτερη προπόνηση της μέρας complete. Σε 3 ώρες έχουμε την τρίτη. Βάρη, θα κάνω ένα απλό full body workout. Μπας και ξυπνήσω αύριο λιγότερο πιασμένος από όσο θα μάμα κοιμηθώ τώρα. Πρώτα όμως έχουμε post workout meal, επιτέλους θα ξαναφάω. Εννοείται μοσχαρίσιο steak. Μισό αβοκάντο για λιπαρά και 2 νεκταρίνια για πηγή τα άνθρακα, ώστε να μην βαρύνω πολύ μέχρι να τελειώσω και τα βάρη. Ενώ μόλις έφαγα και άδειασα το δίσκο. Oh, ωραία, φίλε, όλο μου το σώμα πονάει. Πραγματικά ουρλιάζει αυτή τη στιγμή. Νιώθω λες και με έχουν σπάσει το ξύλο απλά χωρίς το σαν. Από όσο θυμάμαι στην κλίση, ο Φλωριάν μου είπε ότι κοιμάται κάθε μεσημέρι. 27 ώρες παρά 2,5 λεπτά με στο challenge. Μισή ώρα χρονόμετρο για ένα δυνατό power nap. Πέρασε πολύ πιο γρήγορα από όσο θα ήθελα. By the way, μάγκες, εγώ τώρα τσέκαρα το προφίλ του Σίνιο. Μάνε έχει full νίκες σε επαγγελματικούς αγώνες MMA. Τα παιδιά στο γυμναστήριο μου είπαν ότι έχει παίξει αρκετά σκληροπυρηνικές διοργανώσεις. Οπότε αν και είχα τις αμφιβολίες μου, νομίζω ότι όντως το να αντέξω 3 λεπτά μαζί του μέσα στο ring θα με κάνει να νιώσω δυνατός. Εδώ έλουσα βέβαια, καθώς είναι Κυριακή και σήμερα τα γυμναστήρια είναι κλειστά. Οπότε αναγκαστικά η προπόνηση θα γίνει σπίτι, κάνοντας ένα χαλαρό πρόγραμμα για όλο το σώμα, παίζοντας σε χαμηλά κιλά, εκτελώντας 100 επαναλήψεις στην κάθε άσκηση, σύνολο 500 reps. Φίλε, σοβαρά, τα έχω δει όλα σήμερα. Τόσο κουρασμένος από workout, έχω να νιώσω από ό,τι που έκανα το βίντεο 100 ώρες από το Phelps. Πάλι καλά με τον Φλωριά, τα έχουμε βρει καλά στη διατροφή. Γιατί με τον Μιχάλη, 10.000 θερμίδες τη μέρα πραγματικά ήταν από τα πιο ακραία cheat day που είχα κάνει ever. Η αποθεραπεία είναι must, ειδικά στο άθλημα της πυγμαχίας. Πάλι καλά, έχω τούμπανο μασάζγκαν για όλο το σώμα, ενώ αμέσως μετά ετοίμασα κοτόπουλο με γλυκοπατάτα για βραδινό, το οποίο απόλαυσα παρέα με την κοπέλα μου. Λοιπόν, έλουσα πάλι για δεύτερη φορά σήμερα. Μάλλον από τις πολλές μπουνιές ζαλίστηκε το κεφάλι μου και έχω κοινά μνήμης. Ξέχασα να πάρω το σέικερ αμέσως μετά την προπόνηση από αύριο. Θα το παίρνω μαζί μου στο γυμναστήριο. Παρ' όλα αυτά, είμαι σκασμένος από φαγητό πρωτεΐνη. Δεν θέλω, είναι η αλήθεια, τώρα να καταναλώσω σε υγρή μορφή. Κρεατίνη όμως. My protein εδώ, ξέρετε. Κωδικός κλειδιάς MyP, link στην περιγραφή. Dry school. Μην ξεχνάτε πως έχουμε Black Friday Week. Οι προσφορές αγγίζουν το 55% κυρίες και κύριοι με κωδικό κλειδιάς MyP και οτιδήποτε και αν ψωνίσει από το πρώτο link που έχω στην περιγραφή, μπαίνει σε κλήρωση για 1000 ευρώ αξίας προϊόντα. Αρκεί προφανώς να μου στείλεις την παραγγελία σου σε μήνυμα στο Insta. Ξέρεις ποιο είναι το τελευταίο πράγμα που θα με κάνω τώρα, να σηκωθώ το πρωί και να τρέχω σπριντάκια στο βουνό. Κι όμως κύριοι, όσο και αν δεν το ήθελα, σηκώθηκα και πάλι στην ώρα μου. Ντύθηκα, έβαλα τον απαραίτητο εξοπλισμό για το βουνό στη τσάντα και πήρα κλειδιά. Τι έγινε, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνουμε. Οι δυο μας. Ξέρω εγώ. Θα έρθουν κι άλλοι, εντάξει, που θα πάω. Όντως την ίδια στιγμή τα παιδιά ξεκίνησαν να έρχονται ένας πίσω από τον άλλον για να πάμε στα αμάξια και να κατευθυνθούμε προς το δάσος του Σεϊξού. Εκεί ξεκινήσαμε το τρέξιμο στους πρόποδες πηγαίνοντας με σταθερό ρυθμό ανηφορικά σε μια αρκετά δύσβατη διαδρομή σε σχέση τουλάχιστον με την ανοιχτοσιά της παραλίας που είχαμε χθες. Εντάξει, περιττό να σας πω ότι πάλι από αρκετά νωρίς κιόλας, όχι μόνο τα παιδιά με άφησαν πίσω, αλλά δυσκολεύτηκα υπερβολικά πολύ, καθώς η περιεκτικότητα του οξυγόνου είναι χαμηλότερη όσο ανεβαίνει σε υψόμετρο, με αποτέλεσμα να λαχανιάσω και να ανεβάσω παλμούς ενώ πήγαινα με ένα σχετικά σταθερό και χαλαρό ρυθμό. Όπως και να έχει, προφανώς και τα παρατάω, συνεχίζω μέχρι να φτάσω στον τερματισμό. Λίγες διατάσεις και επιστρέφουμε, έχουμε άλλα πράγματα. Καλά, άκουσες φιλαράκι, έχουμε άλλα πράγματα να κάνουμε, καθώς ο δάσκαλος μας οδήγησε σε ένα μονοπάτι όπου κάναμε 7 γύρους sprint σε χωματόδρομο με σκαλιά και ελαφρώς ενηφορική κλίση. Τελευταίο είναι, πάμε, τα δίνουμε όλα. Τρία rounds και αμαχία στη συνέχεια και ας νιώθω ότι το σώμα μου έχει ξεριζωθεί από τη θέση του, από τους οποίους ο τελευταίο έκανα στόχος με το δάσκαλο. Τελειώνω.
Πάμε, time, φύγαμε! Καλά, έχουμε και το κερασάκι στην τούρτα, έτσι. Για τελείωμα, 5 γύρους πριν σε αυτή την απότομη ανηφόρα για ένα επιτυχημένο αποτελείωμα αεροβίου, όπου η όμοιό του σίγουρα δεν έχω ξαναζήσει ποτέ μέχρι τώρα. Ούτε να την κατέβετε, λίγο. Λίγο. Πίσω στο σπίτι γέμισμα μπανιέρα με νερό και πάγο για αποθεραπεία στο Coldplans. Ναι, σίγουρα δεν είναι ωραίο και απολαστικό, αλλά έκατσα το τελευταίο μέσα όπως και να έχει. Σοβαρά, Μάγκης, να ξέρετε, αυτό το πράγμα όσες φορές και να το κάνεις, μην μιλάω μόνο για το κρύο μπάνιο. Το οποίο είναι πολύ πιο παγωμένο από χθες. Γενικότερα, να βγάζεις τον εαυτό σου από το comfort zone. Το μυαλό σου παίζει τόσα παιχνίδια. Θέλεις απλά να σταματήσεις να τα παρατήσεις και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πουσάρεις. Έτσι πούσαρα και εγώ τον εαυτό μου έξω μόλις τελείωσε ο χρόνος και πάμε για πρωινό, το οποίο είναι αυγά, αβοκάντο, γρανόλα, αμύγδαλα, μύθυλα με protein shake, τα οποία θα κατεβάσω στο άψες βίσε γεμίζοντας και πάλι με ενέργεια. 44 ώρες και 27 λεπτά μέσα στο challenge, πλησιάζουμε τα μισά, η ώρα είναι 8.30, η επόμενη προπόνηση είναι στις 1 το μεσημέρι, οπότε νομίζω ότι η σοφότερη κίνηση αυτή τη στιγμή είναι να πάω να την πέσω για λίγο. Δεν ξέρω πώς το κάνουν οι πρωταθλητές για μήνες, ρε φίλε μου, φαίνεται πραγματικά απίστευτο. Θέλω, δεν θέλω, κυρίες και κύριοι, έχει φτάσει η ώρα για τη δεύτερη προπόνηση της μέρας. Η αλήθεια είναι ότι από τον ύπνο που έκανα το πρωί νιώθω πάρα πολύ καλύτερα. Ό,τι ζαλάδα και μπάζ είχα γενικότερα στο κεφάλι μου από χθες έχει φύγει. Το πρωί που πήγα στο δάσος πονούσαν τετρακέφαλοι, γάμπες, δικέφαλοι. Τώρα είμαι όχι στο 100%, σίγουρα όμως με πολύ περισσότερη όρεξη για workout. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι δεν θα έχουμε τόσο επαφή σήμερα και τις φάω πάλι, έτσι. Γιατί χθες μάζεψα καλά. Πάλι τις έτρωγα για μια μισή ώρα, μην το πολυσκέφτεστε, και αμέσως μετά βόλτα από το σούπερ για ψώνια, protein shake με ένα καλό σκουπ μονοειδική κρεατίνη μέσα. Να σημειωθεί ότι σε σχέση με χθες την πυγμαχική προπόνηση της ημέρας την γούσταρα πολύ περισσότερο. Εντάξει, προφανώς δεν νομίζω ότι μπορείς να συνηθίσεις ένα άθλημα επαφής όπως το box μέσα σε 51 ώρες που είμαστε στο challenge. Όπως και να έχει, έπρεπε να φάω κιόλας, οπότε έψησα κάτι στα μπαμ. Με τα προπονητικό γεύμα, ακριβώς όπως και χθες light, έχουμε πηγή πρωτεΐνη σηκώτιμος χαρίσιο, το οποίο, by the way, Μάγκης, να ξέρετε, είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να φάτε από οποιαδήποτε οπτική γωνία για να το δεις. Και εννοείται φρουτάκι επιλογής, έχω νεκταρίνι και μία μπανάνα. Τη λέξη κότη γράψε στα σχόλια, αν και εσύ τρώσε το 2-3 φορές το μήνα για σίδηρο, πρωτεΐνη και ενέργεια. Έχω την πλάκα, παιδιά, μαζί με αυτό πρέπει να χτυπάω τα 6 λίτρα και ακόμα διψάω. Ευτυχώς ήταν ανοιχτό το gym σήμερα, οπότε έπαιξα το full body session μου τόσο στα μηχανήματα εκτελώντας πολυαρθρικές ασκήσεις για τα πόδια και το άνω σώμα, όσο και με το βάρος του σώματος σε μονόζυγο και δίζυγο. Ενώ αφού ολοκλήρωσα όλο το workout, καρφί σπίτι για βραδινό ψήσιμο μοσχαρίσια μπριζόλα, την οποία συνόδευσα με πατάτε στο air fryer για ένα πτωσιοπάροχο και άκρος επικό βραδινό. Πες τέτοια ώρα είμαι στο δεύτερο όνειρο. Θα μην το πληρώσεις αυτό. Τι έγινε? Δεν έχει δικαιολογίες. Ξύμνιος, μάτι ορθάνυχτο. Για το πρωινό τρέξιμο ήρθαμε σε ένα από τα γήπεδα του Ηρακλείου, όπου εκεί κιόλας έμαθα για την κόλαση την οποία ετοιμαζόμαστε να περάσουμε. Για να καταλάβετε ακριβώς την εξήγηση που θα δώσει ο δάσκαλος, δείτε τους κόνους. Υπάρχουν 6 και ο κάθε ένας έχει ένα δεκαδικό αριθμό σαν όνομα μέχρι το 60. Τρέχουμε 10, γυρνάμε 10. Τρέχουμε 20, γυρνάμε 20. 30 πίσω. 40 πίσω. 50 πίσω. 60 πίσω. 10 πίσω. 20 πίσω. 3 φορές. Σπριν. Το μόνο που κάνεις είναι με το που τελειώνεις το δεκάρι, 20, 30, 40, 50, 60, χαλαρώνεις λίγο στο γύρισμα. Πάμε τα. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με μένα από την αρχή να το παίρνω φουλ ζεστά. Α, μπράβο, εκεί. Στο 20 είμαστε κομπλέ. Όσο βέβαια ανέβαιναν τα νούμερα και τα κατοστάρια γινόντουσαν όλο και μεγαλύτερα, άρχισα και πάλι να μένω φουλ πίσω. Ενώ όταν μετά από περίπου 8 λεπτά συνεχόμενων σπριν τελειώσαμε όλο το γύρο, ο δάσκαλος είπε τις ακόλουθες λέξεις. Πολύ ωραία, χαλαρώστε, κάντε διατάσεις. Ξέχασα να σου πω κάτι. Αυτό που κάναμε, ξέχασα να σου πω ότι είναι επί 3 φορές. Αυτό είναι 6 θα κάνει. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Την αρχή την κάναμε. Πήγατε πολύ καλά. Άλλες 2 φορές. Για το κλέον. Πάμε. Περιττό να σας πω ότι κάθε γύρος μου φάνηκε σαν ώρες ατελείωτες, έτσι. Εντάξει, το τρίτο round από τα 3 sprints. Συνολικός χρόνος που έκανε ήταν 8.40. Ο δάσκαλος λέει ότι πρέπει να βγαίνει σε 7 λεπτά κάτω. Εντάξει, δεν ξέρω μετά το βίντεο, δεν πρόκειται να κάτσω να το προπονήσω για να το καταφέρω, είναι η αλήθεια. Αλλά είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά εδώ που έχουν πανελλήνιο στις 26 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος, θα το καταφέρουν όλοι. Λίγους γύρους και αμαχία σε ζευγάρια στο τέλος για να πέσει το γαλακτικό στο σώμα που έχει την κάρη από τα sprint. Και επιτέλους μπορούμε να πούμε ότι η προπόνηση πήγε τέλεια. Όπως πάντα. Όπως πάντα. Τελευταίο κρύο μπάνιο προφανώς και θα λάβει χώρα, δεν θα το σκύπαρα για κανέναν απολύτως λόγο. It's breakfast time! Πήρα το χρόνο μου και έκατσα, έφτιαξα ομελέτα. Έχουμε μισό αβοκάντο, turkey bacon, πολύ σημαντικό καθώς θρησκεύει τη φλωριά να απαγορεύει χοιρινό, είναι ότι το σέβομαι. Και από δίπλα για επιδόρπιο έχουμε γιαούρτι, γρανόλα, μέλι, blueberries και διάφορους ξηρούς καρπούς όπως αμύγδαλα και καρύδια. Αφού εξόντως άλλο ένα πρωινό σε fast motion, τελείωσαμε ό,τι task δουλειά είχα, έκανα ένα power nap και πίσω στο gym για την πηγαιωτική μου προπόνηση. Φόρεσα τα παντά καλά και σφιχτά στα χέρια και αφού κάναμε τον καθημερινό μας χαιρετισμό στο δάσκαλο, βάλαμε γάντια αφού πρώτα τελειώσαμε λίγους γύρους και αμαχία.
και ο άλλος πάει πάνω, σπάει μονά, αλλά πρέπει να αποφύγει και τον direct. Τρία, uppercut, uppercut με αποφύγει πάνω. Δεν έλειψα και η γνωριμία με συνδρομητές του καναλιού που ήρθαν να με γνωρίσουν στην προπόνηση. Αν έφτασε το βίντεο μέχρι εδώ, πάρε το κόκκινο κουμπί κάτω, κάνε subscribe. Κάτω μόνο η μισή από εσάς που βλέπετε τα βίντεο μου είστε εγγεγραμμένοι. Τελευταία πυγμαχική προπόνηση μόλις έλαβε τέλος. Εντάξει, σήμερα μάγκες έφαγα κάτι πουνίδια ρουκέτες. Μπορείτε να δείτε το αριστερό μου μάτι. Έχει πριστεί αρκετά τουλάχιστον, εγώ έτσι το βλέπω. Κατευθείαν πάω μόλις πάω σπίτι μπας και προλάβουμε. Μην διωγκωθεί ακόμα περισσότερο. Άλλο ένα weightlifting session μας έμεινε και αύριο παίζουμε sparring. 3 λεπτά πρέπει να αντέξω με τον κύριο Σίνη, για τον οποίο κάθε μέρα μαθαίνω και κάτι παραπάνω, το οποίο με κάνει να δυνατό να πιστέψω ότι θα βγάλω όλο το round. Όπως και να έχει, εγώ θα δώσω το 100%. Σολομός για μεσημεριανό, με νεκταρίνια, μπανάνα και μια καυτερή πιπεριά, ενώ το απόγευμα πήγα workout industry για την προπόνηση ματιστάσης, εκτελώντας διάφορες 100% πυγμαχικές ασκήσεις ενδυνάμωσης, χρησιμοποιώντας βαράκια, λάστιχα, kettlebell και ό,τι άλλο εξοπλισμό μπορούσα να βρω τριγύρω. Τελειώνοντας και αυτή την προπόνηση, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, μέσα σε 77 ώρες και 51 λεπτά έχω κάνει 10 workouts. Αν σας πω ότι το σώμα βρίσκεται σε τέλεια φυσική κατάσταση, θα είναι ψέμα. Αυτή τη στιγμή πονάω παντού. Νιώθω κάθε μόριο στα πόδια μου να βγάζει κραυγές αγωνίας χωρίς πλάκα. Αλλά όπως και να έχει, δεν μπορώ να παραλείψω ότι έχω απολαύσει το 100% την όλη διαδικασία μου. Έκανα αυτή να θυμηθώ τα παιδικά μου χρόνια. Και ένα τέτοιο βίντεο ήθελα να το κάνω πάρα πολύ καιρό. Για βραδινό έχουμε καράβι το μακαρονάδα. Ενώ καπάκι θα κάνω full καλή αποθεραπεία με το μασάζγκα. Τα συναισθήματα πριν το sparring είναι ανάμεικτα. Απ' τη μία ανυπομονώ να ανέβω πάνω, να δω που βρίσκομαι, να δω τα πατήματά μου. Απ' την άλλη, εντάξει, άμα σας πω ότι δεν έχω και λίγο φόβο, θα ήταν ψέματα. Παρ' όλα αυτά, όπως ξέρετε, πάντα μου αρέσει να ξεπερνάω τον εαυτό μου, να βγαίνω από το comfort zone και γενικότερα πράγματα τα οποία με φοβίζουν να μπαίνω και να τα αντιμετωπίζω. Και ας μην είναι 100% ευχάριστα. Στο τέλος, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, σίγουρα θα είμαι πολύ πιο χαρούμενος από το να τα είχα παρατήσει και να μην είχα μπει καν. Το επόμενο πρωί σηκώθηκα φρεσκαδούρα και αφού πλήθηκα και ξυρίστηκα, έκανα ό,τι και ο Φλωριάν τη μέρα κάθε αγώνα του. Έβγαλα φώτα και ανέβασα story στο Instagram γράφοντας Good morning world, today is my day. Κάλυψα τις πληγές στα πόδια μου, έφαγα ένα φρούτο για λίγο ενέργεια και πήγα στο παλέτε σπόρο που θα γίνει και ο αγώνας. Καλημέρα, δάσκαλε. Καλώς τον Κρις. Είσαι έτοιμος να τις φας σήμερα? Θα τις μαζέψω όσο καλύτερα μπορώ. Η προετοιμασία πάντως πήγε τέλεια. Σπάσου άρμονο να έχω. Έφερα τα. Αλεξάνδριο, αθλητικό μέλαθρον λοιπόν. Κατεβήκαμε κάτω που ήταν μαζεμένοι όλοι οι αθλητές και μπήκαμε μέσα στην αίθουσα πυγμαχίας. Πούλα να μνήσεις αυτό το ring, πραγματικά. Όταν ήμουν μικρός, περισσότερα σπάρινγκ και αγώνες με το πέρα τους έχω παίξει. Καθώς έβαζα τα παπούτσια μου, έσκασε μύτη και ο Σίνης γεμάτος αυτοπεποίθηση. Ενώ λίγα λεπτά μετά, αφού πέρασα τα παντά στα χέρια μου, έβαλα βαζελίνη στο πρόσωπο και γάντια. Πάντα πρώτο το δεξί, by the way, για καλή τύχη. Ήμουν έτοιμος να αντιμετωπίσω τον αντίπαλό μου τίμια και όμορφα επάνω στο ring. Αφού μπήκαμε μέσα και οι δύο και φορέσαμε μασελάκι, ο δάσκαλος μας φώναξε στο κέντρο. Ξεκίνησε! Και οι δύο αθλητές έρχονται στο κέντρο του ring, δίνουν γάτια για να δούμε ποιος θα κάνει την πρώτη κίνηση. Αριστερό, Κόγιας δεξί, Σίνης, κανένα δεν βρήκε στόχο. Κόγιας έχει το Σίνης στη γωνία, μπαπ, έφαγε δεξί! Καλό ήταν, καθαρό. Για να δούμε 100 ώρες προπόνησης πώς θα έρθουν και θα δέσουν απέναντι σε έναν επαγγελματία MMA fighter ο οποίος έχει. Ω, δεξί κροσέ από το Σίνη μέσα στο σαγόνι του Κόγια. Ω, κι άλλα χτυπήματα καθαρά. Ο Κόγιας δεν ξέρω πώς έχει μείνει όντως από τη στιγμή. Έχει πάει αριστερό στο σώμα. Αριστερό κροσέ σαγόνι κι άλλο δεξί. Παλεύει τώρα να κερδίσει έδαφος. Μάταια όμως ούτε ένα χτύπημα δεν βρίσκεται το στόχο. Σίνης πάλι πίσω. Μπαμ, δεξί κροσέ ολοκάθαρο κάτω από το τύπανο του Κόγια. Και Κόγιας έχει τώρα το Σίνη στη γωνία και προσπαθεί απεγνωσμένα με διάφορα χτυπήματα να τον κουράσει. Μάταια όμως. Ο Σίνης ξανακερδίζει το έδαφος, τον πάει ξανά στο κέντρο, γενικότερα τον έχει και που θέλει. Καταλαβαίνω από το πρώτο λεπτό κιόλας ότι ελέγχει 100% τόσο το χώρο σου, γενικότερα όλο τον αγώνα. Ο Γιάννης βρίσκεται προς τη γωνία αυτή τη στιγμή, κερδίζει έδαφος, πηγαίνει το Σίνη προς τα πίσω. 1-2, δεν βρίσκουν στόχο, ξανά 2, τίποτα. Σίνης στα σκηνιά, τα χρησιμοποιεί 100% προς όφελός του, τίποτα. Κόγιας, ούτε ένα καθαρό χτύπημα, κυρίες και κύριοι. Για να μην αντέξει όλο το γύρο ή θα φύγει νοκάουτ. Σίνης ελέγχει την κατάσταση, δεξί κροσέ, αριστερό κροσέ, Κόγιας το ένιωσε, φαίνεται στο πρόσωπό του ότι πονάει. Τίποτα, πάμε, συνεχίζουμε, Κόγιας πηγαίνει αριστερά και δεξιά πλέον, έχει τελειώσει όλο το στάμινα, τρώει κι άλλο δεξί μέσα στο πρόσωπο, αριστερό κροσέ από Κόγιας το Σίνη μόλις πέρασε, ένα αδύναμο ήταν, αλλά δεν πάει να είναι καθαρό χτύπημα. Κόγιας γυρνάει το κεφάλι από την, οπ, τελείωσε.
Μπράβο, μπράβο. Νικητής, τα σημεία. Ακραίο. Το κάναμε κι αυτό. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και τσεκάρετε το επόμενο βίντεο.